Πού θα πάμε, στη Βέρεια. Θέλω να σε πω. Ναι. Για το Θεσσαλονίκη, το κλασικό δεν αρκεί ποτέ. Ξέρουμε το σωστό ποιο είναι, αλλά λέμε το δικό μας. Ναι. Ότι η εκπομπή θέλω να στηρίζει, γιατί εγώ θα τη στηρίζω φόλα. Φόλα. Σε βαθμό κακουργήματος. Ναι. Τη Βέρεια και την άνοδό της. Και εξηγούμε γιατί. Αυτά τα γνωστή Βασίλισσα του Βορρά. Ναι. Πλέον την έχει την ομάδα, την τύχη στα χέρια της. Οι αδελφοί Μπίκα την έχουν. Ήμασταν στο τεράστιο επιχειρηματία. Άλλε δίπλα-δίπλα. Δεν γνωριστήκαμε. Α, έπρεπε, οπωσδήποτε. Το δεν υπάρχει μοντέλο. Πήρε τη Βέρεια. Ναι, πήρε τη Βέρεια. Οι αδελφοί Μπίκα, ο Χρήστος και ο Γιώργος. Εγώ κάτσε, ποιον γνώρισα. Εσύ γνώρισε το Χρήστο. Α, το Γιώργο τότε, αν με δίνει έτσι. Ναι. Είναι ισοϊψής επιχειρηματικά. Ναι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να τύχει για τη Βέρεια. Ναι. Και θεωρώ δεδομένη την άνοδό της στην επόμενη κατηγορία. 100%. Είναι γάμα τώρα. Είναι γάμα. Ας μην κατέβουν οι άλλες ομάδες. Ναι, αυτό είναι αυτό που ήθελα να πω. Με έντεχνο τρόπο, ναι, ότι παιδιά, φέτος οι άλλες ομάδες μπορείτε να κάνετε μια απλή συντήρηση, ναι, να φτιάξετε μια να ομάδα. Να δουλέψετε τη σεζόν 19-20. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Η θέση αυτή είναι κατηλημένη. Ναι. Γιώργο και Χρήστο, τις ευχές μας. Και Χρήστο και Γιώργο. Και θα στηριχτείτε βέβαια, γιατί είμαστε τα ΜΜΕ και το παρασκήνιο σε μια εκπομπή. Αναντίρρητα θα στηριχτούμε. Καλή να είστε μαζί μας. Ναι, όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Δεν κάνουν λάθη τα παιδιά. Ξέρω ότι εστιάζουν κυρίως ο ένας από τα δύο αδέλφια. Ναι. Βλέπει σταθερά το δάσος. Το δάσος. Ναι. Ο άνθρωπος είναι. Ο ένας είναι. Συνδυάζουν το καλό, το τεπνό με το ωφελή μου. Ωραία, ωραία, ωραία.